της Κατραούρας. Το κόσμημα που σας αξίζει. Τραγωδία που δεν περιγράφεται με λόγια για δύο νεαρούς εκπαιδευτικούς στην Ηλία που μέσα σε λίγες ώρες έχασαν το 2,5 μηνών βρέφος τους, πιθανότατα από σιψεμία. Τα ακριβή αίτια για τον αδόκητο χαμό του μωρού θα διευκρινιστούν από την νεκροτομή που θα διενεργηθεί. Αργά το απόγευμα του Σαββάτου, οι δύο εκπαιδευτικοί, οι γονείς του βρέφους, κοριτσάκι μόλις 2,5 μηνών, διαπίστωσαν ότι το μωρό παρουσιάζει έντονη αδιαθεσία και κάνει εμετούς. Έτσι επισκέφθηκαν παιδίατρο της Αμαλιάδος. Η παιδίατρος εξέταζε το βρέφος και έκρινε πως πρέπει να μεταφερθεί αμέσως στο νοσοκομείο Πύργου. Οι γονείς πήραν το βρέφος και έσπευσαν στο νοσοκομείο. Η κατάσταση της υγείας του βρέφους, όπως διαπίστωσαν οι γιατροί, ήταν ιδιαίτερα επιδεινωμένη. Ομάδα ιατρών ανέλαβε άμεσα δράση. Το διασωλήνωσαν, έδωσαν μάχη, αλλά παρά τις προσπάθειές τους δεν κατάφεραν να το κρατήσουν στη ζωή. Η μητέρα του παιδιού, στο άκουσμα της τραγικής είδησης του χαμού του, σοριάστηκε λιπόθυμη στην αγκαλιά του σύζυγου της. Τα πολύ μικρά μωρά, επειδή το ανασωπητικό του σύστημα δεν έχει αναπτυχθεί πλήρως, μπορεί να πάθουν σύψη αν μολυνθούν και δεν αντιμετωπιστεί εγκαίρως το πρόβλημα. Είμαστε δίπλα σας σε κάθε ξεχωριστή στιγμή. Φώτης Κατραούρας. Το κόσμημα που σας αξίζει.